Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ο πίτος μακαρισμός, λέει ο Κύριος μας, μακάρι η πραείς ότι αυτή κληρονομήσουν στην γη. Μακάρι η πράει, γιατί αυτή θα κληρονομήσουν τη γη. Και σχολιάζει ο μακαριστός Νικόλαος, ο φανεριώτης. Κάποτε, λέει, ρώτησαν κάποιο πνευματικό άνθρωπο πώς θα αναγνώριζε έναν Άγιο, και αυτός απάντησε, από την πραότητά του. Η πραότητα είναι το φυσικό αποτέλεσμα των δύο πρώτων μακαρισμών. Ο τρίτος μακαρισμός λέει ότι είναι ευτυχισμένοι οι πράοι άνθρωποι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Είναι ο καρπός της ταπεινοφροσύνης και η συνέστηση της αθλειότητας και της λύπης για αυτήν την κατάσταση που βρίσκεται ο άνθρωπος. Όταν βλέπει ο άνθρωπος ποιος είναι, τότε ό,τι κάνει ο άλλος το βλέπει εις αντανάκλαση του εαυτού του. Και δεν μπορεί μετά από αυτό να θυμώσει ή να ελέξει άγρια τον άλλον. Έχει λύπη και πένθος για την κατάστασή του. Έχει ταπείνωση και δεν μπορεί να σταθεί πάνω από τον άλλον άνθρωπο. Στον άλλο βλέπει τον εαυτό του. Επομένως, δεν μπορεί να τον ελέξει και μένει με πραότητα. Είναι φανερά λοιπόν καρπός των δύο άλλων μακαρισμών. Η πραότητα είναι η αρετή της απαθίας, από το πάθος και του θυμού και της οργής. Ο πράος είναι ήπιος, ήρεμος, επιικής, υπομονετικός, λέει ο Μέγας Βασίλειος, η κατασταλμένη τα ήθη και παντός πάθους απειλαγμένη, ως μηδεμίαν έχει ταραχήν ενικούσαν αυτών τες πηχές, ούτι πράεις προσαγορεύονται. Είναι πράοι αυτοί που έχουν καταστήλει τα πάθη τους και έχουν απαλλαγή και δεν έχουν καμία ταραχή να κατοικεί στις ψυχές τους κάτι. Και αυτός ο μακαρισμός, όπως και οι δύο προηγούμενοι, έχει παραξηγηθεί. Ο πράος άνθρωπος θεωρείται αυτός που δεν έχει εψύχωση και ανδρεία. Θεωρείται η πραότητα ως αδυναμία του χαρακτήρα, όπως αυτό όμως αυτό ήταν και είναι πλάνη. Βέβαια, υπάρχουν πράοι άνθρωποι από φυσικού τους και άλλοι που έχουν αγωνιστεί πολύ για να φτάσουν στην κατάσταση της πραότητος. Αυτός βέβαια που έχει αγωνιστεί για να φτάσει στην πραότητα έχει μεγαλύτερη αξία από αυτόν που είναι πράος από τη φύση του. Αυτό μας το έλεγε και ο μακαριστός Γεώργιος Οικονόμου, κατηχητής μας. Κάνεις αγώνα για να αποκτήσεις την πραότητα, άρα περιστεφάνει από τον Θεό. Χρειάζεται πολύ περισσότερη ψυχική δύναμη και επιβολή για να μείνει κάποιος ήρεμος και χωρίς οργή όταν αδικείται, όταν παραμερίζεται. Η παρουσία του πράου ανθρώπου δεν είναι παρουσία ανθρώπου που δεν έχει δύναμη ψυχής. Αντίθετα, ο θυμώδης είναι αδύναμος χαρακτήρας. Η πραότητα δεν στερείται του νεύρου της ψυχής, όπως θα πίστευε κανείς. Του νεύρου της ψυχής, το οποίο είχαν και οι πρωτόπλαστοι, και να αντιμετωπίσουν τον παμπώνυρο, μισόκαλο, μισάνθρωπο διάβολο. Έπρεπε να πει ο Αδάμ και η Εύα στο διάβολο, φύγε από εδώ, ήρθες να μας εξαφανίσεις. Όπως αυτό που είχε πει ο Χριστός, ο οποίος ήταν εικόνα πραότητος, είπα για πίσω μου Σατανά. Δεν το είπε αυτό με ταραχή, αλλά με νεύρο ψυχής. Το ίδιο είπε στον Πέτρο, όταν τον εμπόδιζε να ανέλθει στα Ιεροσόλυμα, όταν ο Κύριος έβγαλε όλους τους πολλούντας και αγοράζοντας το ναό. Αυτό δεν το έκανε με εσωτερική ταραχή, διότι ήταν πράος, αλλά έγινε με νεύρο ψυχής. Η πραότητα δεν στερείται νεύρου ψυχής. Επίσης δεν σημαίνει ότι κάποιος, προσέξτε το αυτό, όπου έχει νεύρο ψυχής δεν έχει πραότητα. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο νεύρο ψυχής για να οργίζεται κατά του κακού. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αν λέγετε τις καρδίες ημών, θα φωνάξει ο προφήτης Δαβίδ εις το ψαλτήρι. Νεύρο ψυχής και πραότητα δεν αντιμάχονται.
Ο Θεοφύλακτος λέγει ότι πραείς λέγονται όχι αυτοί που δεν οργίζονται ποτέ, διότι αυτοί μπορεί να είναι ανέστητοι, αλλά αυτοί που ενώ έχουν θυμό τον κρατούν, ενώ αν πρέπει να οργιστούν δεν θα αμαρτήσουν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, είπε ο Παύλος. Τι θα πει οργίζομαι και δεν αμαρτάνω? Μπορεί να θυμώσω, αλλά ο θυμός μου δεν έχει διάρκεια. Όταν βασιλεύει ο ήλιος θα έχει φύγει και θα έχει δημιουργηθεί μια καλή σχέση. Η οργή δεν αφορά στο πρόσωπο ή στο προσωπικό συμφέρον, αλλά σε πράγματα γενικότερου ενδιαφέροντος και κυρίως σε ό,τι αφορά στον νόμο, τον Πανάγιο νόμο του Θεού. Όταν γίνεται παράβαση, αδέλφια μου και αδελφές μου, του νόμου του Θεού, γίνεται τίμια αγανάκτηση. Η σπονδυλική στήλη της αγανακτήσεως είναι το νεύρο της ψυχής. Ο προφήτης Μωυσής, που ήταν πράος, είχε να κάνει με 2 εκατομμύρια Εβραίους. Ήταν πράος, αλλά έσπασε τις πλάκες όταν είδε να ειδωλολατρούν οι Εβραίοι. Αυτό δεν λογίστηκε οργή, που θα ήταν και αμαρτία. Συνεπώς, για τρίτα πράγματα τα θυμώνουμε, όχι για κάποιους που μας έβρισε, αλλά για κάτι κάποιος που έβρισε τον Πανάγαθο Θεό, την Αγία Εκκλησία Του, τα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Θεωρείται ότι ο πράος υποχωρεί, επομένως ζημιώνεται. Δεν σημαίνει ότι ο πράος πάντα ζημιώνεται. Συχνά θα υποχωρήσει για το πνευματικό κέρδος. Όταν κάποιος πάει να τον αδικήσει και αυτός δεν αναλαμβάνει την διεκδίκηση των δικαιωμάτων του και δεν θυμώσει, τότε μπορεί το πνευματικό κέρδος να είναι μεγαλύτερο. Αναφέρεται ο Ισάκ ως τύπος πραότητας, ο οποίος είναι τύπος Χριστού. Όταν έμεινε μόνος του, άνοιξε ένα πηγάδι για να ποτίζει τα χωράφια του και τα ζώα του. Τον είδαν οι γειτονικοί λαοί και πήγαιναν και του το έπαιρναν. Του έλεγαν ότι ήταν δικό τους. Δεν αντιμαχόταν και πήγαινε παραπέρα. Πήγαινε παραπέρα και έβρισκε άλλο νερό. Του το έπαιρναν και αυτό. Δεν αντιμαχόταν. Πήγαινε παραπέρα και ο Θεός του έδινε πλούσιες δωρεές. Έτσι, ο πράος προτιμά να μείνει στα λιγότερα και να είναι ευχαριστημένος, παρά να θυμώσει και να διεκδικήσει και ο Θεός από αλλού θα το δικαιώνει. Εκείνο που βλέπουμε ιδίως στα κληρονομικά είναι οι θυμοί και οι διεκδικήσεις που υπάρχουν. Συνήθως διεκδικούν περισσότερο εκείνοι που δεν έχουν δίκιο. Η πραότητα, αδέρφια μου και αδελφές μου, μπορεί να μετατρέψει περισσότερο στην αρετή του Χριστού παρά μια ωραία ομιλία ή συζήτηση. Η πραότητα έχει θετικότερα στοιχεία. Γονείς και παιδιά για να ζήσουν αρμονικά χρειάζονται πραότητα. Αν κάποια στιγμή δεν την έχει ο ένας, πρέπει να την έχει ο άλλος. Αν συγκρουστούν δύο στουρναρόπετρες, όπως τις λέμε, θα βγει φλόγα, θα βγει μάχη. Αν μια πέτρα την τρίψεις με φελό, δεν θα γίνει τίποτα. Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο πρέπει να έχει αυτήν την ευλογημένη πραότητα. Και το ίδιο πρέπει να την έχουμε με τους άλλους ανθρώπους, τους συνεργάτες, με τους φίλους, τους γειτονές μας, τους συμπολίτες μας και να διατηρούμε καλές σχέσεις. Η ευθυξία, ο θυμός, η μνησικακία χαλούν αυτές τις σχέσεις και συχνά ανεπανόρθωτα. Η εντολή της πραότητας, γιατί όλοι οι μακαρισμοί είναι εντολές, έχει το αντίκρισμά της και το αντίκρισμα είναι ο ίδιος ο Κύριός μας. Είπε, μάθετε επί μου ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία. Δηλαδή, πάρτε το μάθημά σας από εμένα, ότι είμαι πράος αλλά και ταπεινός. Ο Κύριος σε αυτό το μακαρισμό πρόσθεσε ότι πράοι θα κληρονομήσουν στη γη. Ποια γη θα κληρονομήσουν? Ένας άνθρωπος που έχει πραότητα και ο γείτονας μπορεί να τον αδικήσει και να του πάρει λίγα μέτρα χωράφι και αυτός δεν μιλήσει ή μιλήσει τόσο που τελικά να ζημιωθεί, πώς μπορεί αυτός να κληρονομήσει τη γη? Όλοι οι μακαρισμοί υπόσχονται επίγεια και ουράνια αγαθά. Βλέπουμε εδώ, αδελφοί μου, ότι έχουμε την υπόσχεση και επιγείων αγαθών. Έχουμε αμοιβή
και επί επιγείων πραγμάτων και επί πνευματικών και ουρανίων πραγμάτων. Ο Δαβίδ λέει «Η δε πραΐστην ονομήσου στη γη και εννοεί τη γη του Ισραήλ». Και ο Αβραάμ, που ήταν παράδειγμα πραότητος, ειρηνικά κατέκτησε τη γη των προγόνων του. Η επίγεια γη που αναφέρεται εδώ είναι η βασιλεία που θα κληρονομήσουν οι πραείς. Όποιος γίνεται εκτός αυτού, χάνει αυτή τη δύναμη. Πραείς λοιπόν θα κληρονομήσουν την επίγεια γη. Δηλαδή, οι πραείς δεν θα κληρονομήσουν τον ουρανό. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα από τα παράδοξα που συναντάμε στην εκκλησιαστική ορολογία. Το ότι θα εισέλθουν όλοι οι πραείς στην αιώνια βασιλεία και μόνο αυτή είναι αυτονόητο, διότι κανένας που δεν είναι πράος δεν πρόκειται να εισέλθει σε αυτήν για να μην ταράξει την επικρατούσα γαλήνη. Πράγματι, όταν αναχωρούμε για την αιωνιότητα, μας δίνεται η υπόσχεση ότι η βασιλεία του μου καίστη πόνος, μου λύπη, μου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Επομένως, αυτός ο μακαρισμός είναι για τους κατοίκους αυτής της γης. Ο άνθρωπος που καταφέρνει να είναι πράος έχει αποκτήσει ένα χρυσορυχείο από το οποίο μπορεί κανείς να πάρει κανονικό χρυσό για να το διαθέσει με επιτυχία εδώ στη γη. Γιατί πρώτα αποκτά δύναμη και καθαρό μυαλό. Μπορεί να σκεφτεί καθαρά και την κατάλληλη στιγμή θα σκεφτεί σωστά και θα κάνει αυτό που πρέπει. Γι' αυτό είναι δυνατός εδώ στη γη. Εκείνος που δεν είναι πράος αλλά αθυμώδης χάνει αυτή τη δύναμη. Επιπλέον ο πράος άνθρωπος έχει υγεία. Θέλει για να ζήσει κανείς ήρεμα, γαλήνια και ευτυχισμένο όπως θέλει ο Θεός, πρέπει να έχει και υγεία. Ο πράος λοιπόν επιτρέπει στα όργανα του σώματός του, σε όλα τα όργανα, στους αδένες, στο στομάχι, να εργάζονται χωρίς προβλήματα. Όταν είναι θυμώδης και οργύλος κλπ, αποσυντονίζεται το στομάχι του και η καρδιά του βλάπτονται και οι αδένες του δεν κάνουν τις εκκρίσεις που πρέπει να κάνουν και όλα αυτά οδηγούν σε μια δυστυχία. Γι' αυτό η πραότητα είναι μακαριότητα εδώ στη γη, όπως λέει ο Κύριος. Αν πάρουμε τη γνώμη ενός ειδικού, ενός γιατρού για την πορεία προς το έλκο στομάχου, αυτή είναι πρώτα νεύρωση στομάχου, μετά υπέρταση και μετά μεταβολή των γαστρικών υγρών και μετά έρχεται το έλκος. Το έλκος του στομάχου δεν πρόκειται από ό,τι τρώτε, αλλά από ό,τι σας τρώει εσάς τους ίδιους. Και είπε για να το επικυρώσει, ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει τα αμαρτήματά μας. Το νευρικό μας σύστημα δεν το συγχωρεί ποτέ. Γι' αυτό να είμαστε πράοι. Το νευρικό σύστημα αποτελείται από κύτταρα που δεν ανανεώνονται ποτέ σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα κύτταρα που ανανεώνονται συχνά. Γι' αυτό είναι μεγάλος θησαυρός το να είναι κάποιος πράος άνθρωπος. Τώρα πώς μπορεί να είναι κάποιος πράος άνθρωπος? Αυτό είναι καρπός του πνεύματος και πρέπει να δεις, να ζεις όπως λέει ο Κύριος και όχι όπως θέλεις εσύ. Αδέρφια μου και αδελφές μου, φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοί μου, αυτό πρέπει να το προσέξουμε, διότι ο Παπώνινος και Μισόκαλος, ο διάβολος, αυτό κυροφελακτεί, αυτό θέλει, αυτό επιθυμεί. Αλλά ας δούμε εκ των Αγίων Πατέρων μας τι λέει να, για αυτό το πάθος του θυμού. Ίσως θα δούμε και τις οργείς, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να βλέπει κανείς τι σημαίνει θυμός. Είναι μέσα στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Θυμός, λέγουν οι πατέρες, είναι θανάσιμο αμάρτημα, διότι εξ αυτού προέρχονται τα και πλήστα όσα άλλα αμαρτήματα, θανάσιμα και συγνωστά, μεγαλύτερα και μικρότερα, τα οποία έχουν τρομεράς συνεπίες για το θυμώδη άνθρωπο. Η Αγία Γραφή, Πολάκης, Κάμνη,
λόγω περιθυμού και των συνεπειών αυτού. Ο θυμός είναι αμάρτημα το οποίο δυσαρεστεί τον Πανάγαθο Θεό και αλλοιώνει στην ψυχή και στη μορφή την εικόνα του Θεού. Τον άνθρωπο τον κάνει ένοχο ενώπιο του Θεού, διότι ανήρ θυμώδης ουκ ευσχήμων, θα διαβάσουμε στις Παροιμίες κεφάλαιο Ι.Α. 25 στίχο. Ο Θείος Ιάκωβος μας πληροφορεί ότι οργή αυρός δικαιοσύνη Θεού ου κατεργάζεται. Α20. Μεταξύ των αμαρτιών εκείνων που αποκλείουν τον άνθρωπο από τη Βασιλεία του Θεού, ο Απόστολος Παύλος συναριθμεί και των θυμών και τα εξ αυτού προερχόμενα αμαρτήματα, τα οποία είναι έρης, ζήλη, θυμή, ερηθείε, διχοστασίε, ή τα τι αυτά πράσοντες Βασιλεία Θεού που κληρονομήσουσι, Γαλάτας έψιλον 20-21. Γι' αυτό κατ' επανάληψη συμβουλεύει και προτρέπει τους χριστιανούς να αποφεύγουν το θυμόν και πάσαν πικρίαν και οργήν, Εφεσίους Δέλτα 31. Και πάλι λέγει, νινί, δε αποθέστε τα πάντα οργήν, θυμών κακή ευρασθημία, Κολασαΐς γάμα 8. Εκ του αμαρτήματος του θυμού προέρχονται και αναβλαστάνουν ως παρακλάδια και τα εξής αμαρτήματα. Προσέξτε τα. Η οργή, η πικρία, η βλασφημία, η φιλονικία, η λοχομαχία, η εκδίκηση, ο βιασμός των άλλων, το μίσος, η μνησικακία, η κατάρα, η διαμάχη, η αγένεια, το θράσος, η ανέδεια, η ύβρις, ο φόνος, η ζωοκτονία και πολλά άλλα. Γι' αυτό ο μετανοών χριστιανός, προκειμένου να εξομολογηθεί, πρέπει να εξετάσει τον εαυτό του και εις το αμάρτημα του θυμού, για να διαγνώσει καλά και τι άλλα αμαρτήματα διέπρεξε πάνω εις το θυμό του, ώστε να εξομολογηθεί ειλικρινώς. Μήπως δηλαδή είναι ευερέθιστος και θυμώνει εύκολα? Μήπως εις το θυμό του βλασφημεί το Θεία και πόσες φοράς τα βλαστήμησε και τι ευλασφήμησε? Μήπως βλαστημεί τους γονείς του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τους διδασκάλους του, τους κληρικούς και γενικά τους άλλους ανθρώπους και λέγει προς αυτούς λόγια απρεπή, βλάσφημα, προσβλητικά, ταπεινωτικά για αυτούς και ακατανομάστους εκφράσεις? Μήπως εις το θυμό του καταφέρεται και καταράτε τον εαυτό του, τα παιδιά του και τους άλλους ανθρώπους και τους λέγει πηγαίνετε εις τον διάβολο ή να σας πάρει όπως λένε ο διάβολος την ψυχή ή να μπει ο διάβολος μέσα σας και λοιπά, τέτοιες κακές παμπώνιδες, μισόκαλες εκφράσεις? Μήπως φιλονική με τη γυναίκα του ή με τον άνδρα της και τη δέρνει ή απρεπή ο ένας τους άλλους ή με τους άλλους ανθρώπους δημιουργεί έριδες και μάχας και έκφρας και δικαστήρια και ψευδοματηρίες? Μήπως επάνω εις το θυμό του τιμωρεί τα ζώα ή εφώνευσε ζώα προς εκδίκηση και προς τιμωρία των? Μήπως έκαμε ξυλοδαρμούς, βασανισμούς και άλλους στις άλλους αδυνάτους ανθρώπους ή υφισταμένους του? Και τέλος μήπως ερίζει με τους άλλους για οικονομικούς λόγους και, ή μήπως διέπραξε εν οργή και το βαρύτερο αμάρτημα του φόνου με οποιονδήποτε τρόπο προς εκδίκηση και τιμωρία των αντιπάλων του και άλλων ανθρώπων? Και άλλων αυτών, ναι. Μήπως θυμωμένος και εξοργισμένος και μαλωμένος και πριν να συμφιλειωθεί με τους άλλους επήγε και κοινώνησε των θείων φρικτών αχράντων μυστηρίων? Όταν ο χριστιανός συμβεί να διαφωνήσει και ψυχρανθεί με κάποιον, τότε κατά τον Απόστολο Παύλο πρέπει να συμφιλειωθεί πριν βασιλεύσει ο ίδιος.
Εφεσίου 10:26. Ο χριστιανός καλόν είναι να μην θυμώνει, να μάχεται και μάχεται με τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει «Δούλων δε Κυρίου, ου δι μάχεστε». Β' Τιμόθεων, β' 24. Και πάλι «Η δυνατόν μετά πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες». Ρωμαίος β' 18. Τούτο όμως είναι δύσκολο να γίνει, διότι οι άνθρωποι της κακίας και της αμαρτίας θα μας εκφρέμονται και θα μας επιβουλεύονται, εφόσον δεν θα συμφωνήσουν και δεν θα συμφωνούμε μαζί των εις την παρανομία. Εμείς όμως πρέπει να διαφωνούμε μαζί τους για τους παραλόγους και παρανόμους ενέργειες που και αξιώσεις τις οποίες έχουν, έτσι, χωρίς όμως να τους εκφρεμνούμαστε, να γινόμαστε εχθροί τους και να τους ανταποδίδουμε τα ίδια. Διότι καθώς λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ο Ιωάννης, ο Άγιος, υπάρχει και νόμιμος θυμός, ότι ούτως θυμός είναι η ιερά αγανάκτηση, την οποία πρέπει να αισθάνεται ο χριστιανός όταν βλέπει τους ασεβείς να βεβηλώνουν τα ιερά και τα όσια της θρησκείας μας, αλλά και της πατρίδας μας της ευλογημένης. Όταν παραδείγματος χάρη υβρίζεται ο Θεός, όταν ηρωνεύονται και κλεβάζεται η θρησκεία μας ή τα ήθη και τα έθιμά μας, όταν βεβηλώνεται ο ιερός ναός του Θεού και τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, τότε ο χριστιανός έχει καθήκον να διαμαρτυρηθεί εντόνως και να ελέξει βαδρυμύτατα τους τιούτους ασεβείς, μιμούμενος των πράων και ταπεινών Ιησού Χριστόν, ο οποίος για να προστατεύσει την ιερότητα του ιερού ναού ηγανάκτησε και εξεδίωξε εξ αυτού τους εμπόρους υπόν προς αυτούς μετά ιεράς αγανακτήσεως. Μη ποιείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Ιωάννης β' 13:20. Και πάλι εις άλλη περίπτωση ο Κύριος είπε προς τους ασεβείς και βεβήλους του ιερού ναού, ο οίκος μου, οίκος προσευχής κληθήσετε, εμείς δε επίσατε αυτών σπήλαιο ληστών. Μάρκος Ι.Α.17 και Λουκάς Ι.Θ.46. Ταύτα έχουν υπόψη του ο ιερός Χρυσόστομος ο Ιωάννης λέγει ότι εκείνος ο οποίος δε θυμώνει με νόμιμον αιτία αμαρτάνει. Ομιλία 11. Γι' αυτό ο χριστιανός, εάν εις ομοίας περιπτώσεις αδιαφορήσει και δεν διαμαρτυρηθεί με ιεράν ευλογημένη αγανάκτηση και νόμιμων θυμών, όπως είπε ο πατήρ Νικόλος που το είπαμε πρωτήτερα, αμαρτάνει και πρέπει να υποεξομολογηθεί, καθώς και ό,τι άλλο έκαμε πάνω εις τον παράλογον και αδικαιολόγητον θυμό του. Να μην μιλήσουμε για την οργή, η οποία είναι και αυτή θανάσιμο μάρτυμα, και για το φόνο. Θα τα πούμε μια άλλη φορά, σε μια άλλη συνάντησή μας. Όμως, έτσι όπως είδαμε από τους Αγίους Πατέρους και από τον Μακαριστόν Γέροντα Πατέρα Νικόλο, που χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες, βλέπουμε λοιπόν το φως του Χριστού φαίνει πάση και ο λόγος τους είναι άλατι ηρτημένος. Άρα, αδέρφια μου και αδερφές μου, πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Όταν όμως είδαμε στο τέλος και της μίας ερμηνείας και της άλλης ότι οι θεοφόροι πατέρες και οι ζωή γέροντες, οι οποίοι μακαρίως έφυγαν και αναπάθηκαν Κυρίο και ζουν πλέον στην θριαβεύουσα Εκκλησία, έρχονται να μας υπομνηματίσουν και να μας πούν ότι υπάρχει και το νεύρο της ψυχής, υπάρχει δηλαδή ο ευλογημένος εκείνος έλεγχος, και αν δούμε τη ζωή του Αγίου Χρυσοστόμου
τη ζωή του Μεγάλου Αθανασίου, τη ζωή πολλών Αγίων της Εκκλησίας, του Αγίου Θεοδόρου του Σκουδί, του Αγίου Σάββα του Ιγιασμένου και όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας, θα δούμε τέτοιο δώρο του Θεού, τέτοιες ευλογίες θεϊκές, τις οποίες οι χάρες του Θεού μέσα από τη ζωή των Αγίων, και αυτό που έχω παρακαλέσει πάρα πολλές φορές και ιδιαίτερα στα πνευματικά παιδιά, τα οποία πότε είναι 5, πότε είναι 100, πότε είναι 2, πότε είναι 1000, πότε ό,τι θέλει ο Κύριος. Το ίδιο λέγω σε όλους, μικρούς και μεγάλους, να μελετούμε την Αγία Γραφή, Παλαιά και Κοινή Διαθήκη, να μελετούμε τους βίους των Αγίων καθημερινώς, να διαβάζουμε το Ιερό Συναξάριο και έτσι μέσα από αυτό να γινόμαστε κοινωνοί αυτής της αγάπης του Θεού. Πόσο σπουδαίο πράγμα είναι και πόσο ωραίο είναι να μάθουμε να είμαστε έτσι όπως θέλει ο καλός Θεός μας. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νη και έως του αιώνος. Αμήν.